τεράστια ηλία τους και όλα τελείωσαν όταν η συγκεκριμένη ηλικιωμένη, η οποία πίστηκε φυσικά και τους έδωσε τα 6.000 ευρώ, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, έδρασε άμεσα η αστυνομία, με αποτέλεσμα φυσικά να τους συλλάβουν και να πούμε ότι αναζητούνται ακόμα και άλλοι δύο συνεργοί τους. Έχουν συλληφθεί οι δύο και αναζητούνται και άλλοι δύο ακόμα. Μάλιστα. Μια απάτηρηση, Φίλιππε, με συγχωρήσει, η οποία έχει ξεπεράσει πλέον την πενταετία. Μια απάτη η οποία βλέπουμε ότι δεν έχει σταματημό, το λεγόμενο phishing. Πότε θα σταματήσει? Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι χρήματα δεν πετιούνται ούτε από σακούλες σκουπιδιών στο δρόμο και να τις μαζεύει ένα αμάξι, ούτε μπορούμε να πιστεύουμε τον οποιονδήποτε μας λέει την οποιαδήποτε μπαρούφα στο τηλέφωνο για τα παιδιά μας. Πάμε τώρα σε μία...